Kiitos edustaja Rangel. Sitten edustaja Mavrides, Kostas Mavrides, olkaa hyvä, 1 minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη συμπαράστασή μου στους διερμηνείς. Η Ελλάδα ήταν στα όρια της εξόδου από την Ευρωζώνη μόλις το 2015. Κάποιοι την έσπρωχναν στον γκρεμό, και Έλληνες πολιτικοί, αλλά και ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους και ορισμένοι Υπουργοί Οικονομικών, και γνωρίζουμε ποιοι ήταν. Γι' αυτό σήμερα έχουμε καλά νέα. Τα εύσημα λοιπόν τα οφείλουμε και στον Επίτροπο Μοσκοβισή και στον Πρόεδρο του Eurogroup Centeno, αλλά και σε ορισμένους που δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Για παράδειγμα, απέναντι σε αυτούς που έσπρωχαν την Ελλάδα στον γκρεμό, αυτή η πολιτική ομάδα με τον Πρόεδρο της απλώσαμε το χέρι στον ελληνικό λαό, πέραν από κυβερνήσεις και ιδεολογίες, γιατί θέλαμε να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό που υπέφερε και πλήρωσε τεράστιο κόστος. Κλείνω με ένα ερώτημα. Οι συνθήκες που βλέπουμε στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο επιβάλλουν επιτακτικά την εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου εγγύησης καταθέσεων. Kiitos edustaja Mavrides. Sitten edustaja Gunnar Högmark. 2 minuuttia, olkaa hyvä. Madam Speaker, Mr. President, Mr. Commissioner, there is no other way to prosperity than growth and competitiveness. We can't not us politicians decide on the levels of prosperity, but we can create the preconditions.